μπορούν να μην μπορούν να πληρώσουν τις φορές τους. Ένα υγιές ασφαλιστικό θα έπνεε τα λίστια. Και αυτό μας κληρονόμησαν. Όχι μόνο δεν ήταν υγιές, είναι ένα στρεβλό σύστημα που εξ αρχής, από τον αρχικό του σχεδιασμό, δεν παρήχε προστασία και ουσιαστικά δημιουργούσε ελλείμματα από πότε, τουλάχιστον από την εποχή πριν από 30 χρόνια, που μπήκε στο τραπέζι η βιωσιμότητά του. Άρα, όποιος ισχυρίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε το ασφαλιστικό, λέει ακόμα μια ανακρίβεια, ακόμα μια αλήθεια από αυτές που μας έχουν συνηθίσει δυστυχώς στην αντιπολίτευση. Να ξεκινήσω. Εγώ θέλω να αρχίσω από ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τη διαπραγμάτευση. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα ως αντιπολίτευση επέκρινε την τότε κυβέρνηση, λέγοντας ότι εμείς μπορούμε και θα διαπραγματευτούμε σκληρά και ξέρουμε τον τρόπο για να επιτύχουμε καλό αποτέλεσμα στη διαπραγμάτευση. Εάν παρακολουθείς κανείς τις περισσότερες δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για το ασφαλιστικό, από τους απ' έξω, το δικό σας ασφαλιστικό, είναι καταρχήν θετικές. Δηλαδή λένε ότι υπάρχει ένα περίγραμμα το οποίο είναι αποδεκτό. Πρέπει να δούμε κάποια επιμέρους πράγματα. Θυμίζω τον Dijsselbloem, ο οποίος είπε ότι επίσης πρέπει να το δούμε βραχυχρόνια, γιατί μέσω μακροπρόθεσμα φαίνεται ότι πάει καλά. Έχω την απορία, μια κυβέρνηση αριστερή δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει τελείως διαφορετικά? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η πρώτη διαπραγμάτευση θα έπρεπε να έχει ένα ασφαλιστικό το οποίο να είναι καλό για την κοινωνία, όχι για τους δανειστές. Και βήμα-βήμα, ό,τι μπορείτε να κρατήσετε και να σώσετε, να το κάνετε. Όχι να φτιάξετε κάτι που έγινε μάλλον δεκτό καταρχήν. Α, λοιπόν, προσέξτε. Η διαφορά μας με τη διαπραγμάτευση των προηγούμενων. Πρώτα-πρώτα, καλά το είπατε. Το δικό σας το ασφαλιστικό είναι δικός μας νόμος. Δεν μας ήρθε μεταφρασμένος απ' έξω. Άρα, πράγματι, θα πρέπει να κριθούμε. Αν αυτός ο νόμος που φέραμε είναι αυτός που έχει ανάγκη η κοινωνία. Καλά, σταθείτε, μην βιάζεστε. Μην έρθει τώρα ο μεταφρασμένος. Μισό λεπτάκι. Μεταφρασμένους νόμους είχαμε. Είδα την κυρία Κωνσταντοπούλου χθες που έλεγε ότι ολόκληρο το μνημόνιο θέλατε να πάτε στα αγγλικά και εκείνη αντιστάθηκε. Τα μνημόνια δυστυχώς μεταφρασμένα έρχονται. Και ακριβώς αυτή είναι η διαφορά της δικής μας πολιτικής. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε ένα επόμενο συμβιβασμό. Αποκλείεται τώρα στη διαπραγμάτευση να σας έρθει κανένα κείμενο στα αγγλικά? Όχι, και θέλω να θυμίσω και άλλο. Αυτός που ο κύριος Ρωμανιάς ως γραμματέας στο Υπουργείο που είναι ο κύριος Κατρούγκαλος, είχε πει ότι μας έρχονταν μεταφρασμένα νομοθετήματα. Σωστό. Ακριβώς από αυτό προσπαθούμε να ξεφύγουμε. Πράγματι, τον Ιούλιο κάναμε ένα αναγκαστικό συμβιβασμό. Δεν δική μας αυτή η πολιτική που υπογράψαμε. Συμβιβασμός ήταν. Και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με το νομοσχέδιό μας το καινούριο. Δηλαδή, να σεβαστούμε την υπογραφή μας και τους οικονομικούς στόχους που έχει το μνημόνιο, το 1% της συγκράτησης της συνταξιοδοτικής δαπάνης, να μοιράσουμε όμως αυτή τη μικρότερη συνταξιοδοτική πίτα με πιο δίκαιο τρόπο. Και ακριβώς το νομοσχέδιό μας υπακούει στις δύο βασικές αρχές αριστεράς. Ισότητα, γιατί εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες σε όλους, ιδιωτικό τομέα, δημόσιο τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, διαγενειακά, και κοινωνική δικαιοσύνη, γιατί φροντίζει κατά κύριο λόγο τους πιο αδύναμους. Λοιπόν, αυτό είναι μια μεταρρύθμιση. Και αυτό βρίσκει σύμφωνο το κουαρτέτο? Εντυπωσιάζομαι ομολόγω. Γιατί το κουαρτέτο σύμφωνο? Διότι ξέρουν ότι το παλιό ασφαλιστικό σύστημα ήταν ένα κατεκερματισμένο σύστημα κατ' εικόνα και καθομοίωση του πελατειακού συστήματος. Ο καθένας έδινε χάρες στις ομάδες για τις οποίες είχε κάποιο λόγο να συμπεριφερθεί προεκλογικά καλά. Κύριε Υπουργέ, και αυτό οδήγησε. Όχι, μισό λεπτό. Είναι μια κοινωνία η οποία βρίσκεται στα άκρα. Επιτρέψτε μου να σας πω. Αν η κυβέρνηση δεν ξεκινάει σκληρή διαπραγμάτευση. Όχι. Είναι ένα νομοσχέδιο με τις αρχές της αριστεράς που επιχειρεί επίσης όμως εξορθολογισμό. Στον εξορθολογισμό είναι που συμφωνούν. Και θα σας δώσω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και οι προηγούμενοι έλεγαν ότι κάνουν ενοποιήσεις των ασφαλιστικών ταμείων. Οι ενοποιήσεις τους όμως ήταν ποτέμπτην, πρόσωψη. Βάζαν στο ΙΚΑ τα ταμεία με τους δικούς τους κανόνες απονομής συντάξεων. Και έτσι σήμερα το ΙΚΑ δίνει 930 διαφορετικούς τρόπους σύνταξης και κάποιος για να πάρει σύνταξη περιμένει 3 χρόνια. Τέτοια είναι η πολυπλοκότητα του συστήματος. Εμείς αντιθέτως, σε αυτό το επίπεδο, συναντιόμαστε με τη λογική τους. Γιατί προχωρούμε στον εξορθολογισμό. Αλλά δεν σταματάμε στον εξορθολογισμό. Εξορθολογισμός και κοινωνική δικαιοσύνη. Συμφωνούν στον εξορθολογισμό. Αυτός είναι ο στόχος. Στο δρόμο έχω μπροστά μου μια λίστα με βάση πληροφορίες από τους δανειστές. Θα δείτε αύριο, έτσι δεν είναι? Θα τους δω σε... το κουαρτέτο. Λοιπόν, με τις ενστάσεις που θα σας διατυπώσουν. Θέλω να ξεκινήσω από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλω να ρωτήσω αν έχετε κι εσείς τις πληροφορίες ότι η κυρία Βελκουλέσκου είναι έτοιμη να ζητήσει αίμα. Δηλαδή είναι έτοιμη να ζητήσει περικοπή των κύριων συντάξεων μεσοσταθμικά κατά 15% ή αν όχι, 5% όλες τις συντάξεις ή 15% από 800 ευρώ και πάνω ή 30% από 1000 ευρώ και πάνω. Έχετε και εσείς αυτές τις πληροφορίες? Τις μόνες βεβαιωμένες πληροφορίες που έχω είναι από τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Γιατί από πρώτο χέρι
τους άκουσα στην περιοδία που έκανα και εγώ και ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Τσακαλώτος. Μας δήλωσαν ότι... Ο κ. Τσακαλώτος είδε και το δούνε του. Ναι, είδε και το Eurogroup. Και έχουμε αυτές τις δηλώσεις, αυτές τις οποίες αναφέρθηκε ο κ. Αβαγγελάτος, την πρόσφατη χθεσινή του κ. Βεζίρ, του πρόεδρου του Eurogroup, Group, που είπε ότι είναι μια πάρα πολύ θετική πρόταση, πρόταση για το μέλλον. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι αποδέχονται σε γενικές γραμμές, την αρχιτεκτονική, όχι τις λεπτομέρειες της πρότασής μας, ακριβώς γιατί είναι μια πρόταση που σέβεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ταμείο, το Διεθνές το Ταμείο έχει μια διαφορετική λογική. Δεν και ένας συντηρητικός Γερμανός, το μοντέλο του καπιταλισμού του Ρήνου που ακολουθεί, έχει ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο μέσα. Στην πραγματικότητα, το κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη το έφτιαξαν χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες, όχι ριζοσπαστική αριστερά. Άρα αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι όλων των αποχρώσεων ότι δεν μπορεί να έχουμε συνταξιοδοτικό σύστημα που να μην δίνει επαρκείς συντάξεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει άλλο Ευαγγέλιο. Αυτό που λέμε συνένεση της Ουάσιγκτον. Ένα ακραίο νεοφιλελευθερισμό. Δεν έχω ακόμα πληροφορίες. Επομένως, υπάρχει άλλη γραμμή ανάμεσα στους δανειστές. Μπορεί να υποθέσει κανείς. Μέχρι αύριο, εγώ δεν έχω από πρώτο χέρι κάτι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάντως, οι διαρροές τους προς τα μέσα ενημέρωσης είναι διαρροές που δείχνουν ότι μιλούν για περικοπές στις συντάξεις. Εάν πράγματι είναι, στις κύριες συντάξεις. Αν πράγματι είναι δικές τους διαρροές. Εγώ πάντως δεν έχω αυταπάτες. Η διαπραγμάτευση θα είναι σκληρή ούτως ή άλλως. Ιδίως αν έχουμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως λένε αυτές οι διαρροές, να ζητά αίμα. Τώρα αυτό μην μας το λέτε πολύ, το η διαπραγμάτευση θα είναι σκληρή, γιατί έτσι λέγατε και πριν από το τρίτο μνημόνιο και είδαμε που καταλήξαμε. Δεν το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Το παλέψατε, αλλά εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι. Μισό λεπτό, όχι. Κρινόμαστε και το αποτέλεσμα ήταν μνημόνιο και βαρύ μνημόνιο. Είπα και εγώ προηγουμένως ότι ήταν ένας επώδυνος συμβιβασμός. Αλλά εμείς ρίξαμε στο τραπέζι μια ατομική βόμβα. Το δημοψήφισμα. Αυτοί έριξαν μια άλλη ατομική βόμβα, το κλείσιμο των τραπεζών. Και εμείς εκεί πρέπει να επιλέξουμε. Θα αφήσουμε την οικονομία μας να λειτουργεί χωρίς τράπεζες. Άρα ουσιαστικά μόνο και εμάς που είμαστε κάτω και πέφτουν οι ατομικές βόμβες, δίκην βροχής και τις τρώμε στο κεφάλι. Μια διευκρίνηση ήθελα. Πρέπει να παλέψουμε όσο μπορούμε. Είχατε ραντεβού με το κουαρτέτο για το συμφέρον του λαού μας. Το ραντεβού μετετέθη και γίνεται. Μετατέθεσαμε το ραντεβού, το ζητήσαμε. Ποιος είχε την πρωτοβουλία εσείς? Εμείς είχαμε την πρωτοβουλία. Θέλουμε να ακούσουμε από την αρχή τις απόψεις, ειδικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για να μην έχουμε. Αν λοιπόν εκεί επιμείνουν και πούν όχι, βέτο, μείωση των κύριων συντάξεων, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Ακριβώς εδώ είναι μια άλλη διαφορά μας. Είπαμε ποια είναι η πρώτη διαφορά. Όχι, να μας πείτε τις κόκκινες γραμμές σας. Θα σας πω, αλλά είναι άλλη ερώτηση. Θα απαντήσω. Είναι δεύτερη ερώτηση. Δυσκολεύομαι που επιλέγω αυτή την έκφραση κόκκινες γραμμές, γιατί είναι μια έκφραση την οποία έχουν κατεξευτελίσει τα τελευταία 6 χρόνια όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Εμείς δεν είμαστε μνημονιακή κυβέρνηση. Είμαστε κυβέρνηση που υπέγραψε μνημόνιο, αλλά δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε την νεοφιλελεύθερη λογική του. Εγώ βλέπω παντού δηλώσεις σας και δικές σας και του Αλέξη Τσίπρα ότι θα εφαρμόσετε αυτά που υπογράψατε. Ναι, το ίδιο λέμε. Ότι λοιπόν, θα τιμήσουμε την υπογραφή μας, γιατί όσο και να μας αρέσει είναι η υπογραφή μας, αλλά τις νεοφιλελεύθερες αιχμές. Πώς να σας λέμε δηλαδή, κύριε Υπουργέ μου, μνημονιακή κυβέρνηση που δεν το παραδέχεται. Να μας δείτε αριστερούς. Πώς να σας λέμε. Λοιπόν, να απαντήσω όμως. Δύο ερωτήσεις έχω, απλώς για να τις θυμίσω στους τριαθεατές μου. Το πρώτο ερώτηση είναι οι κόκκινες γραμμές. Και δεύτερο, αν δεν γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές μας, τι κάνουμε? Κόκκινες γραμμές έχουμε ήδη πει, όχι μείωση στις κύριες συντάξεις, ανεξαρτήτως ύψους. Γιατί εγώ ακούω κάτι διαρροούλες από την κυβέρνηση ότι αυτό έχει πλέον αλλάξει και είναι όχι περικοπές στις κύριες συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, εμείς πηγαίνουμε στη διαπραγμάτευση με μη διαπραγματεύσιμο στόχο, την μη μείωση των κύριων συντάξεων. Το δεύτερο, αφήστε με ολοκληρώσω όμως για την δύο ερωτήσεις παράλληλα. Είχατε ξεκινήσει κόκκινες γραμμές και στις κύριες και στις επικουρικές. Λοιπόν, όχι. Οι κόκκινες έγιναν ροζ στις επικουρικές, οι οποίες θα μειωθούν και μείναν μόνο στις κύριες. Τίποτα δεν έχει ροζ. Δεν ξέρω, θα δούμε. Το δεύτερο θέμα είναι ο αναδιανεμητικός κοινωνικός χαρακτήρας του συστήματος. Εκεί είναι η βασική διαφορά φιλοσοφίας μας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όχι, όχι, να μείνουμε στο κύριε ή επικουρικές. Θα πω. Έχει σημασία. Γιατί εγώ θέλω και ένα ερώτημα. Και άλλη, χρωστάω την αρχική απάντηση. Θα τη δώσω και αμέσως μετά το follow-up θα το δεχτώ. Θα το δεχτώ. Τι σημαίνει αναδιανεμητικός ρόλος και γιατί διαφωνούμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Αυτοί θέλουν να ενισχύσουν την ανταποδοτικότητα. Πρακτικά, ό,τι δίνει κανείς μέσω των εισφορών του, αυτό να παίρνει. Εμείς τους λέμε ότι αυτό μοιάζει πολύ με ιδιωτική ασφάλιση και δεν το θέλουμε. Θέλουμε μια κοινωνική ασφάλιση που να έχει και αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Και καλά λοιπόν, έρχομαι στη δεύτερη ερώτηση. Τα λέμε αυτά, τι μας λέτε, ξεχάστε τα. Εμείς θέλουμε άλλα. Εκεί λοιπόν εμείς έχουμε δείξει ότι θέλουμε τη διαπραγμάτευση αυτή
να μην τη σταματήσουμε σε διμερές επίπεδο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η διαπραγματευτική μας θέση είναι σχετικά ασθενής. Γι' αυτό πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γι' αυτό ζητήσαμε η διαφανής διαδικασία ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου να αναδείξει την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος. Και έχω συνοηθεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης, αν πριν από τις 22 Φεβρουαρίου, που είναι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Διαπραγμάτευσης που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει, ότι θα έρθει στην Αθήνα και θα προσπαθήσει να ξεμπλέξει οποιαδήποτε εμπλοκή. Αυτό θα κρυθεί εκ του αποτελέσματος. Αν η περιοδία δηλαδή και οι επαφές και του κυρίου Τσίπρα στον Ταβός πήγαν καλά, η πολιτική διαπραγμάτευση που είπατε είχε αποτέλεσμα, θα το δούμε σε αυτά που ζητούν οι δανειστές. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Λέω κάτι επειδή είπατε πριν, προσέξτε, κύριε Υπουργέ, ακούστε με. Προσέξτε, είπατε πριν ότι θέλουμε να μας λέτε μια αριστερή κυβέρνηση. Ρωτάω λοιπόν, στο βασικό που ετέθη, μια αριστερή κυβέρνηση μπορεί να πει, εγώ δεν κόβω τις κύριες συντάξεις, αλλά κόβω τις επικουρικές. Όταν στο συνταξιούχο μπαίνει σε μία τσέπη ένα εισόδημα μηνιαίο, απολύτως δεν είναι επικοινωνιακό είναι. Όχι. Τέχνασμα όταν λες ότι κρατώ τις κύριες συντάξεις, δεν τις κόβω, αλλά κόβω τις επικουρικές. Σε άλλη τσέπη πάει η επικουρική και σε άλλη πάει η κύρια σύνταξη. Αυτό το επιβεβαιώνω. Η μείωση εισοδήματος είναι μείωση εισοδήματος. Σωστά. Και ειδικά στις επικουρικές που είναι και ανταποδοτικές. Ο εργαζόμενος έχει κληρώσει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε με έτοιμα να μην μειωθούν ούτε οι επικουρικές. Ακριβώς για τον λόγο αυτό που είπατε. Ναι, αλλά δεν είναι από εκεί και μετά όμως αναγνωρίζουμε και το γεγονός ότι θα πρέπει να συγκρατήσουμε τη συνταξιδοτική δαπάνη. Αυτό το είπα προηγουμένως. Γιατί να τη συγκρατήσουμε? Γιατί τα ελλείμματα τα οποία έχουμε στα ασφαλιστικά μας ταμεία είναι μεγαλύτερα από την υποχρέωση συγκράτησης της δαπάνης που έχουμε. Αλλά ακριβώς εκεί έγκυται η ελπίδα που δίνουμε στην ναι, αλλά δεν μας έχετε πει ούτε καν πόσα είναι. Θα σας πω. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, εδώ θα σας διακόψω. Ναι, έχω ένσταση ναι. που είναι βασική ένσταση με τον τρόπο που λειτουργήσε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Δώσατε ένα σχέδιο χωρίς να έχει προηγηθεί αναλογιστική μελέτη. Χωρίς δηλαδή να κάνετε διάγνωση του προβλήματος, προτείνατε θεραπεία. Όχι, δεν και νομίζω επίσης ότι εδώ πρέπει να σας πω και τη δεύτερη σκέψη μου, ότι δεν μπορεί κανείς να προτείνει ασφαλιστικό χωρίς ταυτόχρονα να έχει κάνει πρόβλεψη για την ανάπτυξη. Βέβαια. Να έχει σχέδιο για την ανάπτυξη. Ωραία. Διότι εσείς τώρα σχεδιάζετε με βάση μια ανεργία 25-26-27% για τα επόμενα χρόνια μακροπρόθεσμα και επομένως το σχέδιό σας δεν μπορεί παρά να είναι σχέδιο που πνίγει και τις συντάξεις και τους συνταξιούχους. Θα σας απαντήσω και στα δύο. Διότι με 25 και 26 και 27% ανεργία δεν υπάρχουν εισφορές. Όσο όμως το ασφαλιστικό δημιουργεί ελλείμματα, τα ελλείμματα λειτουργούν ως βαρύδι στην πραγματική οικονομία και δεν την αφήνουν να ανακάμψει, όπως έχουμε καθαρά δείγματα ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση αναζωογόνησης. Άρα, συγκρατώντας τα ελλείμματα, δίνουμε ακριβώς την ευκαιρία στην ανάπτυξη να έρθει, να περιορίσει την ανεργία και έτσι να εξαλείψει έναν από τους λόγους που πράγματι κάνουμε βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί το τελειότερο ασφαλιστικό σύστημα να είχαμε, χωρίς αποθεματικά ώστε να απορροφήσουν το σοκ και με το 1 τέταρτο του πληθυσμού άνεργο, δεν θα ήταν βιώσιμο. Ως προς το δεύτερο ζήτημα της αναλογιστικής μελέτης. Όχι απλώς προχωρούμε χωρίς να έχουμε. Έχουμε ζητήσει για την αναλογιστική μελέτη να την καταρτήσουμε με τη βοήθεια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Έχουν έρθει οι δικοί τους εδώ, έχουμε κάνει όλες τις σχετικές αποδοχές και ήδη έχουμε στείλει στους θεσμούς την προβολή της πενταετίας μέχρι το 2020, γιατί αυτή ήταν η υποχρέωσή μας. Από εκεί και μετά, την πλήρη αναλογιστική μελέτη θα τη στείλουμε στο ειδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ άκουσα όλα τα κόμματα της Βουλής να λένε ότι δεν έχουν πάρει τέτοια. Και γιατί μελέτη. Δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, για να μην ξέρουμε όλοι. Θα σας πω να την αξιολογήσουμε. Ακριβώς. Διότι η αναλογιστική μελέτη στέλνεται σε ένα ειδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Aging Working Group. Αυτό συνεδριάζει κάθε Απρίλιο ή Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο δεν τον προλάβαμε, γιατί για να στείλεις την αναλογιστική μελέτη πρέπει να έχεις σε οριστική μορφή τα ποσοστά αναπλήρωσης. Όπως ξέρετε, τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι αυτή τη στιγμή σε διαπραγμάτευση με τους εταίρους. Ενώ λοιπόν έχουμε έτοιμη την αναλογιστική μελέτη, δεν μπορούμε να τη στείλουμε, γιατί οι τελικές της αποδοχές εξαρτώνται απολύτως από την έκβαση της διαπραγμάτευσης. Όποιος όμως λέει ότι δεν έχουμε κοστολογήσει ή δεν έχουμε ποσοτικοποιήσει τη μεταρρύθμιση, λέει ψέματα. Λοιπόν, για τον απλό λόγο ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που ζητούν οι θεσμοί. Μα το λένε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μα ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, ακούστε υποκρισία. Ακούστε πόσο τρέφεται η παραπληροφόρηση. Οι αναλογιστικές μελέτες που έχουν κατεθεί από τη Νέα Δημοκρατία ήταν το 2011 και το 2013. Ένα χρόνο μετά το νόμο 3863 του 10, από το Πασόκ αυτό. Δηλαδή και αυτοί, ακριβώς λόγω των περιορισμών που σας είπα, την αναλογιστική μελέτη την έστειλαν μετά την ψήφιση του νόμου.
Το ίδιο έγινε και μετά τις μεγάλες περικοπές του 12. Το 13 έστειλαν. Εντάξει, αυτό είναι κακή πρακτική που τη συνεχίζεται. Δεν είναι κακή πρακτική. Αυτό είναι υποκρισία. Λάβετε πάντως υπόψη να μου απαντήσετε στο ερώτημα αν έχει διαφορά η περικοπή κύριας ή επικουρική σύνταξη. Να σας είπα δεν έχει και ακριβώς για αυτόν τον λόγο πάμε να σώσουμε και τις επικουρικές. Δεν αποφεύγω τις ερωτήσεις. Άρα, αν κοπεί σύνταξη είτε κύρια ή επικουρική, είναι το ίδιο πράγμα. Γυρίζετε σε κάτι ενώ θέλω να τελειώσω με τις ερωτήσεις. Όχι, ήθελα την έκφρασή σας αποτυπωμένη. Ακριβώς επειδή αντιλαμβάνονται ότι η πρότασή μας έχει μια συνοχή. Πού προσπαθούν να την πλήξουν. Στο ότι δεν την έχουμε ποσοτικοποιήσει, δεν έχουν δώσει τα στοιχεία. Επαναλαμβάνω, είναι το πρώτο πράγμα που ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι θεσμοί. Εσείς τα ξέρετε τα στοιχεία, Υπουργέ. Φυσικά και τα ξέρω. Ωραία, μπορείτε να μας πείτε απόψε για το 16, το 17 και το 18 πού θα πάνε τα ελλείμματα των ταμείων και πόσο θα κόψετε κάθε χρόνο από συντάξεις. Δεν πρόκειται να κόψουμε καθόλου από τις συντάξεις. Άρα πώς θα εγγυόμαστε ακριβώς. Κυρίες και επικουρικές, θα το ρωτώ συνεχώς. Μισό λεπτό, και κυρίες και επικουρικές. Θυμόσαστε όταν με ρωτάγατε στην προηγούμενη όμοια εκπομπή που μου είχε κάνει την τιμή να με καλέσει ο κ. Χατζηνικολάου πώς θα πετύχετε αυτό το θαύμα. Χωρίς μειώσεις. Και σας είχα απαντήσει και τότε με τη νέα αρχιτεκτονική του συστήματος. Τι σημαίνει η νέα αρχιτεκτονική του συστήματος? Ότι εφαρμόζοντας ενιαίους κανόνες παντού, μειώνουμε τα λειτουργικά κόστη. Τι νέα αρχιτεκτονική τώρα ονομάζεται νέα αρχιτεκτονική, το ότι έχετε κάνει ένα σχέδιο το οποίο είναι φορολογικό? Όχι. Αυτή είναι η κατηγορία που δέχεστε από το σύνολο της αντιπολίτευσης, ότι αντί να φτιάξετε ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα που να διαπνέεται από μεταρρυθμιστική λογική, έχετε φτιάξει ένα φορολογικό σύστημα. Ωραία. Ένα δεύτερο φορολογικό Κρύβος. Που το ονομάζεται ασφαλιστικό. Αυτό αφορά τις εισφορές και θα έρθω αμέσως. Μα να πω όμως για την αρχιτεκτονική. Τι είναι η καινούργια αυτή η αρχιτεκτονική, γιατί μην τα λέμε έτσι, ο κόσμος θα νομίζει ότι τον δουλεύουμε. Το νέο σύστημα βασίζεται σε δύο πολύ απλές αρχές. Οι ίδιοι κανόνες για όλους, για τις εισφορές. 20% του πραγματικού μας εισοδήματος θα δίνουμε για να χρηματοδοτούμε την κύρια σύνταξη. Και αντίστοιχα, όμοιοι κανόνες για την απονομή των συντάξεων. Στη βάση του εισοδήματος που θα έχουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας, είτε ο μισθός μας, είτε οι αποδοχές μας, οι μέσες, αν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, τα μέσα εισοδήματά μας, με το ίδιο ποσοστό αναπλήρωσης και τα χρόνια που θα έχουμε ασφαλιστεί. Ποιος θα πληρώνει, Υπουργέ μου, αυτές λοιπόν, τις φορές? Όχι, μισό λεπτό. 500 εκατομμύρια ευρώ. Μετά να πάμε στον Ευγενέστατο, κύριο Παπαπέτρου. Δεν πρόλαβα να απαντήσω όμως στην ερώτηση. Μην μεταγγείστε σε αυτό. Επιτρέψτε μου. Ακριβώς αυτό θα πω τώρα. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, 500 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου, απλήρωτες φορές στα ταμεία. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή οι εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους εμπόρους δεν καθορίζονται με βάση το πραγματικό εισόδημα, αλλά με βάση εικονικές κλάσεις που έχουν να κάνουν μόνο με τα χρόνια που είχαν στο επάγγελμα. Έτσι, ένας δικηγόρος που έχει 10.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο, και αυτή είναι η μεγάλη πλειονότητα σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία, δίνει περίπου 5.000 ευρώ το χρόνο ασφάλιση. Ένας που βγάζει 100.000 ευρώ το χρόνο, δίνει πάλι 5.000 ευρώ ασφάλιση. Πόσο πληρώνει ο ένας, 50% του εισόδηματός του. Πόσο πληρώνει ο άλλος? 5%. Με το δικό σας σύστημα. Δεν πάμε λοιπόν να πληρώνει αυτό. Δεν πάμε να κάνουμε το σύστημα. Έχω αυτό μισό λεπτό. Από το δικηγορικό δεν πάμε σύλλογο. Να κάνουμε. Το. Ναι, όχι, όμως δεν τέλειωσα. Ναι, ευχαριστώ αλλά είπατε για δικηγόρους. Είπα για δικηγόρους. Ναι, θέλω να ακούσετε ένα παράδειγμα. Θα τα ακούσω, εισόδημα... αλλά ακούστε με πρώτα εμένα, παρακαλώ. Λέω λοιπόν ότι αυτό που γινόταν μέχρι τώρα ήταν βαθύτατα άδικο. Όπως δεν μπορεί, αν είσαι έμπορος, είτε έχεις περίπτερο είτε σούπερ μάρκετ, να πληρώνεις τα ίδια ασφάλιστρα, έτσι δεν γίνεται. Και αν είσαι ο ιδιοκτήτης της δικηγορικής εταιρείας, να πληρώνεις τα ίδια με το μπλοκάκι που σου δουλεύει. Θα πρέπει να πληρώνει κανείς ανάλογα με τα εισοδήματά του για να γίνεται δίκαιο το μοίρασμα των βαρών. Σε έναν ιδεατό κόσμο. Διότι γιατί? Ταυτόχρονα με τις εισφορές αυξάνεται ναι. και η φορολογία και η προκαταβολή φόρου. Λοιπόν, το ανάποδο. Ακούστε. Εγώ σας λέω και πείτε μου αν είναι έτσι από το δικηγορικό σύλλογο. Mm-hmm. Δικηγόρος που είναι με δραστηριότητα το πολύ 5 ετών. Η προκαταβολή φόρου δεν αυξάνεται απλώς. Είναι το 100% πλέον. Ακριβώς. Πληρώνεις διπλό φόρο. Ακούστε παράδειγμα. Δικηγόρος μέχρι 5 χρόνια δραστηριότητα. Έχετε τελειώσει τη νομική. Λοιπόν, με εισόδημα 5.000 ευρώ. Χρειαζόταν αυτό. Χρειαζόταν αυτό. Όχι, γιατί. Ξέρετε, καταλαβαίνετε. Είναι καθηγητής. Καταλαβαίνετε. Δεν προσβάλλω κανένα. Καταλαβαίνετε. Δεν προσβάλλω κανένα. Λοιπόν, και εγώ το ίδιο. Όχι. 5.000 ευρώ εισόδημα ναι. και θα πρέπει να πληρώνει με το νέο σύστημα φόρους και εισφορές 3.421 ευρώ το χρόνο. Του περισσεύουν 133 ευρώ το μήνα για να ζήσει. Ναι. Πιστεύετε ότι αυτός θα συνεχίσει να εργάζεται και να πληρώνει φόρους και εισφορές? Αυτός είναι ωφελημένος. Όποιος έχει εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Ακούστε με, 5.000 ευρώ. Ακούστε με, είναι απλό. Όποιος έχει κάτω από 12.000 ευρώ. Από τι είναι ωφελημένος, τι εννοείται είναι ωφελημένος? Με το παλιό σύστημα, είπαμε, είναι περίπου 5.000 ευρώ η φορολογία, όσα και να βγάζεις. Ναι.
με το νέο σύστημα είναι 38% στο εισόδημά σου. Άρα κάποιος που βγάζει 10.000 ευρώ θα πληρώσει 3.800 ευρώ από 5.000 που πλήρωνε. Είναι πολύ απλό. Επομένως δεν ισχύει το παράδειγμα. Φυσικά και δεν ισχύει. Επίσης δείτε κάτι άλλο. Γιατί εμένα μου έχουν στείλει ας πούμε και φίλοι αγρότες παραδείγματα. Ωραία. Να πάμε στους αγρότες ένα-ένα. Ας πάρουμε, ας πάρουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με τα επίσημα φορολογικά στοιχεία, τα έχω και εδώ να σας τα πω αναλυτικά. Η μεγάλη πλειονότητα φαίνεται να έχει εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ. Αυτοί όλοι ωφελούνται. Για το λόγο που σας είπα. 38% είναι η μέγιστη επιβάρυνση. 3.800 θα πληρώσουν αυτοί. Ειδικά για τους νέους επιστήμονες της πρώτης πενταετίας έχουμε πάει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο να υπολογίζουμε. Προσέξτε τώρα, προσέξτε λοιπόν τώρα την παραπληροφόρηση. Στα μεγάλα εισοδήματα είναι αλήθεια αυξάνουμε πολύ την ασφαλιστική επιβάρυνση. Γιατί αυτός που πλήρωνε, που είχε 100.000 εισόδημα, τώρα έδινε 5.000, 5%. Δεν επιβαρύνουμε αυτά που βγάζει πάνω από τις 60.000. Έχουμε βάλει ένα κόφτη. Όσα και να βγάζεις, μέχρι τις 60.000 θα πληρώσεις ασφαλιστικές εισφορές. Αλλά προφανώς οι εισφορές που θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος είναι πολλαπλάσιες από αυτές που πληρώνει τώρα. Εκεί όμως έρχεται η φορολογία. Για κάθε ένα ευρώ που πληρώνει κανείς πρόσθετη ασφαλιστική επιβάρυνση, γλιτώνει από το φόρο. Γιατί η ασφαλιστική κράτηση είναι έξοδο και αφαιρείται. Και για την προκαταβολή που είπατε, λέει σαφέστατα ο κώδικας φορολογίας εισοδήματος, ο τωρινός. Μπορεί να το βελτιώσουμε. Στα άρθρα 70 και 71, ότι όποιος έχει μια διαφορά εισοδήματος σε σχέση με την περσινή χρονιά κατά 25% δεν πληρώνει καν προκαταβολή. Είπατε είναι έξοδο η ασφαλιστική εισφορά, εκπίπτει δηλαδή από το φόρο. Εκπίπτει αυτό από τα έσοδα. Από τα έσοδα. Επομένως θα είναι στο νέο φορολογικό αυτή η ρύθμιση. Γιατί υπάρχει αυτό και στο προηγούμενο. Παγίωση. Άρα να εξηγήσουμε τι κάνουμε. Μισό λεπτάκι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έρχομαι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουν αυτό οι τηλεθεατές μας. Θέλουμε να ελαφρύνουμε τη μεγάλη πλειονότητα. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή ελαφραίνουμε αυτούς που έχουν κάτω από 10.000 ευρώ. Πρέπει να επιβαρύνουμε αυτούς που έχουν πιο πολλά χρήματα. Και αυτό είναι κάτι δίκαιο. Οι οποίοι τελικώς θα πάρουν μικρότερη σύνταξη. Όχι, ανάποδα. Α, αυτό επίσης. Είχαν έρθει να με δουν για 3 Θεσσαλονίκη και δεν είχαν καταλάβει αυτό το βασικό. Προσέξτε, με το παλιό σύστημα, ό,τι και να σου είναι, τις ίδιες εισφορές έδινες και την ίδια σύνταξη έπαιρνες. Τώρα αυτός που θα έχει 5.500 ευρώ εισόδημα ο δικηγόρος και θα δώσει τις πολύ μεγάλες εισφορές, αυτός θα πάρει σύνταξη 2.500 ευρώ. Ενώ αυτός που δηλώνει 700. Θα πάρει 500. Εκεί λοιπόν βλέπουμε πώς αλληλοσυνδέονται το ασφαλιστικό με το φορολογικό. Γιατί είναι χώροι αυτοί στους οποίους ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυστυχία, νέοι προλετάριοι, αλλά υπάρχει και φοροδιαφυγή. Πάμε στον κύριο Παπαπέτρου. Να ελέγξουμε το ένα με τον άλλο. Στέλιο. Λοιπόν.